Μορφή χιονοστιβάδας αποκτά η διασπορά του κορονοϊού σε κέρια τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν σήμερα σε 40 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε ασθενείς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Γύρω στα 40 άτομα, αλλά είναι στο στάδιο της συχνηλάτησης. Ναι, υπάρχει μια ανησυχία, ναι. Σε όλο το σίγουρα, εντάξει. Τη στιγμή που το σπάσιμο της αλυσίδας διασποράς απαιτεί άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης, η διοίκηση του νοσοκομείου αντέδρασε με λουκέτα στις εισόδους και τις εξόδους κινδύνου που πρέπει να είναι διαθέσιμες για λόγους ασφαλείας. Κλείδωσε με λουκέτα όλες τις πλάγιες εισόδους του νοσοκομείου για να μην μπαίνει μέσα ο ιός. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ενοχοποιήσει για τη διασπορά του συνοδού των ασθενών που μπαίνουν στα κλεφτά στο νοσοκομείο, κλείνοντας τις πόρτες που προορίζονται για έξοδη ασφαλείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων, κίνηση επικίνδυνη για εργαζόμενους και ασθενείς στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του νησιού. Κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της γραμματείας του ΠΑΜΕ Ηρακλείου, που καυτηριάζει με ανακοίνωσή του την κίνηση αυτή, η οποία μεταφέρει το σύνολο της ευθύνης για την άνευ προηγουμένου κατάσταση που δημιουργείται στους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Με αλυσίδες ακόμα και σε πόρτες ασφαλείας, κάτι που είναι απαράδεκτο και κατά τη γνώμη μου και επικίνδυνο, γιατί θεωρήθηκε από τη διοίκηση και της ΥΠΕ και του νοσοκομείου ότι ο κορονοϊός εισέρχεται μόνο από τις πόρτες και όχι βεβαίως, το λέω ειρωνικά, από την διασπορά που γίνεται. Έχουν κλείσει τις πόρτες προς το παρόν, στις εξωτερικές πόρτες, αυτό είδα εγώ, δεν έχω δει κάτι άλλο. Πιθανόν υπάρχουν και άλλα μέτρα, ναι. Δεν αφήνουν πλέον τους συνοδούς των ασθενών να μπαίνουν μέσα. Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, ανάμεσα στα κρούσματα υπάρχουν και οι υγειονομικοί που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις και ως εκ τούτου δεν υποβάλλονται σε τεστ. Και οι συνάδελφοι που έχουν εμβολιαστεί έχουν νοσήσει, ήπια βέβαια, αλλά αυτό όπως ξέρετε είναι αρκετό για να φέρει η διασπορά της νόσου και σε υπόλοιπους ασθενείς ή προσωπικό. Άρα και ακόμα και οι άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι, είτε είναι συνάδελφοι είτε είναι όχι, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά προφυλαγμένοι. Η σφοδρή με τοπική σύγκρουση του Σωματείου Εργαζομένων με τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ συνεχίζεται, αφού οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν αναμενόμενη την έκρηξη των κρούσματων κορονοϊού στο νοσοκομείο, η οποία αποδίδεται στην τακτική να υποβάλλονται οι συνοδοί των ασθενών σε τεστ μέσα στο χώρο των κλινικών. Τη στιγμή που σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, κανένας πολίτης δεν περνά στο εσωτερικό υγειονομικής μονάδας χωρίς να έχει υποβληθεί σε τεστ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το να ανεβαίνει στην κλινική πάνω και ακόμα και μέχρι και χτες να υποστηρίζει και η 7η υγειονομική περιφέρεια ότι εφόσον προβλέπονται από τα πρωτόκολλα που τα δημιουργήσαν οι υγειονομικοί δεν υπάρχει και θέμα, νομίζω εκθέτει πρώτα και κύρια την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μπήκαμε διπλή μάσκα, έκανα εξαγωγή σε δόντι, προγραμματισμένο ραντεβού, COVID, τεστ COVID προχθές, πριν μία μέρα και σήμερα το χειρουργείο. Πού το κάνατε το τεστ, εδώ? Ναι, εδώ. Η διαδικασία ηχνηλάτησης συνεχίζεται με τα λουκέτα να φιγουράρουν στις πόρτες του ΠΑΓΝΗ εν αναμονή των ενεργειών της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Αυτό που πρέπει να γίνει και γίνεται είναι οι απολυμάνσεις των κλινικών. Είναι προφανώς έχουν ανασταλεί κάποιες εισαγωγές σε κλινικές, ιδιαίτερα που εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα.